Στον Ηλισσό. Έχει δείτε υλικά φερτά και έχουν κλείσει τις εξόδους πάντως για να φεύγει το νερό προς τη θάλασσα. Και γιατί δείτε λίγο το ρεύμα της Πικροδάφνης αυτή την ώρα. Έχει, είναι η εικόνα που βλέπετε τώρα. Πόσο νερό έχει και στο ρεύμα της Πικροδάφνης αυτή την ώρα. Είναι απίστευτη η εικόνα. Απίστευτη. Και να σας πω ότι υπάρχουν και σπίτια εκεί πέρα. Έτσι, είναι 150 μέτρα από την παραλία από όπου αυτό μιλήσαμε που βλέπετε. Μιλήσαμε και με κάτοικο της περιοχής που μας είπε για μια βιοτεχνία η οποία έχει καταστραφεί από τα νερά. Μας είπε για αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί. Ναι, τα είδαμε και νωρίτερα. 150 μέτρα από την παραλία. Και εδώ είναι ο γνωστός αυτό δρόμος Πειραιός και Πέτρου Ράλη. Πειραιός και Χαμοστέρνας. Δείτε την εικόνα από την Πειραιός. Καλά, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή, όποιοι κινούνται με δική τους ευθύνη, έτσι, να το γνωρίζουν η τροχέα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Βλέπετε τη δυσκολία με την οποία προσπαθεί να περάσει τον δρόμο ο πεζός. Και είναι βατό σημείο δείτε αυτό. Δείτε μέχρι πού φτάνει το νερό. Μάλιστα, στο ρεύμα Πικροδάφνης είμαστε τώρα. Πήγαν αυτοκίνητα εδώ. Τώρα από δεν ξεχωρίζει. Μου θυμίζει τις μεγάλες πλημμύρες. Πότε ήταν το 96, πότε ήταν οι μεγάλες πλημμύρες τότε. Σου θυμίζει το Μοσχάτο που πλημμύρισε στο... το θυμάστε έτσι, μπράβο, που έβγαιναν εκεί τα νερά απ' έξω. Στου Ρέντι και στο Μοσχάτο που είχαμε και τα νερά. Και στην Ιωνία που ο Ποδονίτης που είχε ξεχυλήσει. Είχε κατέβει ο στρατός. Αυτές από τον Ηλισσό επαναλαμβάνουμε έτσι. Αυτές οι εικόνες από τον Ηλισσό. Να καλέσω και όλους εσάς που παρακολουθείτε, αν έχετε εικόνες από την περιοχή από όπου μας βλέπετε, να τις στείλετε στο Twitter, να τις δείξουμε, να τις δείξουμε και μέσα από την εκπομπή μας. Βλέπω ότι στον Ηλία έχει πάει η πυροσβεστική και του ζητά να φύγει. Εγώ ενημέρωσα, ενημέρωσα την τροχέα. Να πάει λίγο πιο πίσω ο Ηλίας έτσι. Θα κάνει ούτως ή άλλως λίγο πιο πίσω για να μας μεταφέρει και την εικόνα, αλλά με ασφάλεια. Βεβαίως με πάνω απ' όλα την ασφάλειά του να προσέξω. Ο κύριος Φουντάς είναι στη γραμμή μας, είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας. Καλημέρα σας κύριε Φουντά. Καλημέρα, θα μας δώσετε λίγο Καπανίδη την εικόνα από ολόκληρη την Αττική, γιατί παρακολουθώντας εμείς τα δύο αυτά σημεία εκεί στον Ηλισσό και στο ρέμα που βλέπουμε. Ναι. Οι εικόνες είναι απίστευτες. Το ξέρω, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έντονο το φαινόμενο και το προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Τα περιστατικά από το πρωί στις 5.30-6 που ξεκινήσει, είχαμε 2-3 σοβαρά περιστατικά. Ένα στο νοσοκομείο το Αττικό που έρχονται τα νερά από πάνω από το Χαϊδάρι, από το βουνό, λόγω του ότι τα στρατόπεδα έχουν μάτρες γύρω-γύρω και περνάνε από μέσα και έχει πλημμυρίσει. Εκεί στο ύψος στο παρατάκι, ήδη έχουμε στείλει κάποιες αντλίες και δύο GCP να καθαρίσουν τα χώματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, είναι το φαινόμενο αυτή τη στιγμή είναι εξελίξει. Πρέπει να τελειώσει το φαινόμενο και να προχωρήσουμε. Προβλήματα στο νοσοκομείο αντιμετωπίζετε? Αντιμετωπίζαμε το πρωί προβλήματα με τα νερά. Τώρα αυτή τη δηλαδή έμπαιναν τα νερά μέσα στο νοσοκομείο, εννοείται? Όχι. Πεντάγανε μπροστά από το νοσοκομείο στους δρόμους. Και κάτω στο παλατάκι, στο δρόμο. Επίσης, κάτω με την Πικροδάφνη που είχε το πρωί, δεν ξέρω αν ξέρετε το ρέμα της Πικροδάφνης. Το βλέπουμε αυτή την ώρα, δεν είχε το πρωί, εξακολουθεί να έχει. Έχει νερό, αλλά αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί. Προχωράνε τα αυτοκίνητα. Πώς περνάνε τα αυτοκίνητα, μισό λεπτάκι. Βλέπουμε ένα ποτάμι το οποίο έχει ανοίξει το ρεύμα της Πικροδάφνης. Σε ποιο σημείο το λέτε τώρα, στον Ηλισσό ή στην Πικροδάφνη? Στην Πικροδάφνη είμαστε αυτή τη στιγμή σε απευθείας μετάδοση. Το νερό έχει βγει εκτός ποτάμι. Συγγνώμη, είμαι έξω, δεν βλέπω τηλεόραση. Ναι, εμείς βλέπουμε την εικόνα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε εικόνα πλημμυρισμένου οδοστρώματος. Σε μια περιοχή που νωρίτερα είχε παρασύρει και αυτοκίνητα. Εξακολουθεί αυτό να είναι. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι στην Πικροδάφνη ή στον Ηλισσό κάτω χαμηλά? Στην Πικροδάφνη, σας λέω. Αυτό δεν μου το είπανε, δεν μου το έφεραν. Εγώ είμαι. Τέλο πάντων, μπορεί να έχετε δίκιο, δεν ξέρω. Συγγνώμη, την εικόνα στην Αθήνα, κύριε Φούντα, να σας ρωτήσω παρακαλώ πολύ. Είστε πολιτική προστασία της Αττικής. Την εικόνα της περιοχής της Αττικής, από πού την συγκεντρώνετε, πώς τη βλέπετε? Εμάς μας ενημερώνει η πολιτική προστασία. Ναι, πώς, με ποιο τρόπο? Η πολιτική προστασία, η Γενική Γραμματεία. Αναφορές από τους πολίτες έχετε? Έχετε κάμερες της τροχέας που παρακολουθείτε? Πώς ενημερώνεστε, για παράδειγμα, για το τι γίνεται αυτή την ώρα στο ρέμα της Πικροδάφνης? Στο ρεύμα της Πικροδάφνης ενημερωθήκαμε πριν από λίγο. Είχαμε στείλει δύο ανθρώπους εκεί δικού μας στην πολιτική προστασία και μας ενημέρωσαν. Μας είχε ενημερώσει πρώτα η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Μάλιστα. Η οποία αυτή μας δίνει εντολές εμάς και μας λέει εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε πάμε προς το Πέραμα, διότι και στο Πέραμα υπάρχει πρόβλημα. Στο Κερατσίνι έχουν μπουκώσει τα φρεάτια. Και στο Κερατσίνι και στο Πέραμα. Της γραμμής των δρόμων.
Για παράδειγμα, ο Ηλισσός μέχρι τώρα, μέχρι πριν από ένα λεπτό που μιλούσαμε, ήταν ανοιχτός, περνούσαν αυτοκίνητα. Και το ποτάμι παίρνει για πάνω από τις γέφυρες. Ήταν ανοιχτός δρόμος, αυτό μου είπανε. Δεν μου είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα στείλω τώρα άτομα να δουν τι γίνεται. Δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή που είναι εξελίξει το γεγονός.